Καλησπέρα. Ευκαιρία για που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Για μια εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει ένα digital transformation τα τελευταία 8 με 10 χρόνια. Πράγματι, αυτός ο κανονισμός είναι μια μεγάλη πρόκληση στο να πετύχει ουσιαστικά τον στόχο. Γιατί ουσιαστικά ο στόχος μας είναι digital champion, αλλά άμα δεν γίνεις big data champion, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσεις τα data σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα την επόμενη μέρα. Δεν θα μείνω στην Ιντεραμέρικα, νομίζω όλοι την ξέρετε και νομίζω όλοι ξέρετε κυρίως το Anytime, το οποίο έχουμε λανσάρει και ουσιαστικά άλλαξε την αγορά. Να προσπαθήσω να δώσω με δύο λόγια, να κάνω μια αναφορά στο GDPR journey που είχαμε στην Ιντεραμέρικα και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας την ανησυχία των πολιτών της για πολλά χρόνια, νομίζω ότι όλα τα survey αναδείκνυαν ότι το πρώτο πράγμα που οι πολίτες της αναρωτιόντουσαν και είχαν ανησυχία ενός προς τα προσωπικά τους δεδομένα. Ταυτόχρονα δεν υπήρχε κάποιο κοινό πλαίσιο για τα data, για την προστασία των δεδομένων. Έτσι λοιπόν ήρθε το 2012 και παρουσίασε την πρώτη όρημη μορφή του κανονισμού. Το 2000, τον Απρίλιο του 2016, ουσιαστικά πέρασε από το Κοινοβούλιο. Εμείς ως όμιλος έχουμε αναλάβει και απέναντι στη μαμά, αλλά και η μαμά το ίδιο θέλει, μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στους στόχους, συμμορφωθεί δηλαδή με το GDPR. Και βέβαια όλοι ξέρουμε ότι τον Μάιο του 2018 είναι μονόδρομος, θα είναι σε ισχύ, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Βέβαια, φορώντας το καπέλο του chairman του Hellenic CIO Forum που συμμετέχουμε στο Euro CIO, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ό,τι βλέπουμε στα surveys PwC, Gartner, ότι οι μεγαλύτεροι όμιλοι φοβούνται ότι δεν θα είναι έτοιμοι, οι IT, οι CIOs αυτών των εταιριών, πράγματι αυτό που φοβούνται είναι ότι δεν θα είναι έτοιμοι το Μάιο να υποστηρίξουν και να συμμορφωθούν με αυτό. Πάντως γίνεται ένας αγώνας δρόμου, μάλιστα πρόσφατα είδα και μου κάνει τρελή εντύπωση το αντίστοιχο CIO Forum του Βελγίου να έχει δημιουργήσει ένα PIA με τη μεθοδολογία και να την έχει κάνει και circulate σε όλα τα μέλη του Euro CIO με σκοπό να βοηθήσει όλους όσους έχουν μείνει πίσω. Δείχνει λοιπόν ότι όλοι τρέχουν να προλάβουν αυτήν την ημερομηνία. Τώρα, το περιεχόμενο νομίζω λίγο πολύ το ακούσαμε από το data subject, δηλαδή από το υποκείμενο το οποίο παρέχει τα δεδομένα του και βέβαια τα παρέχει για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Στην δικιά μας περίπτωση, για παράδειγμα, κάτι που φοβόμασταν όταν βγάλαμε το buy the mile ήταν ότι δεν θα θέλανε να παρέχουν τη συμφωνία τους για να βγάλουν ένα τέτοιο είδους προϊόν. Φαίνεται ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι καταναλωτές, αν ξέρουν ακριβώς για ποιο λόγο πεθαίνεις και ποια δεδομένα τα προστατεύεις και ταυτόχρονα τους δίνεις και τις αντίστοιχες εκτόσεις στα προϊόντα αυτά, δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο να παρέχουν τη συνένεσή τους για τέτοιου είδους προϊόντα. Στο πλαίσιο καθορίζονται οι ευθύνες του data controller, όπως πολύ σωστά είπαμε, και οι συνυπευθυνότητες ανθρώπων, εταιριών, τρίτων δηλαδή, που δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν επεξεργασία για μας. Στην ασφαλιστική αγορά έχουμε πολλές τέτοιου τύπου συνεργασίες. Νομίζω Car Glass, ας πούμε, είναι ένα απλό παράδειγμα, ή η Mednet διαχειρίζονται ζημιές για πολλές ασφαλιστικές εταιρείες. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να διασφαλίσουμε ότι και οι τρίτοι έχουν ένα αντίστοιχο επίπεδο οριμότητας, επίπεδο GDPR, και από τη στιγμή που συνεχίζεις να έχεις την ευθύνη. Ταυτόχρονα είναι το αντικείμενο τέτοιο που βγάζει μια σειρά από interfaces για τρίτους, είτε αυτοί λέγονται πράκτορες, είτε αυτοί λέγονται ΔΕΙΑ, δηλαδή το δημόσιο, που και εκεί πρέπει να δεις το επίπεδο οριμότητας που έχουν, γιατί σε περίπτωση που κάτι συμβεί συνεχίζεις να έχεις την ευθύνη. Για να δούμε τα κύρια σημεία. Προφανώς ο στόχος είναι να εστιάσει στην προστασία των δεδομένων, όπως είπαμε, να ορίσει ευθύνες και συνυπευθυνότητες. Έχει πράγματι ορίζει πώς θα γνωστοποιήσεις ένα συμβάν. Νομίζω ότι όλοι εδώ σε αυτό το χώρο είμαστε αρκετά παλιοί. Εγώ είμαι στον χώρο της μηχανογράφησης για πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχαν πάρα πολλά συμβάντα στην Ελλάδα ειδικά, τα οποία πέρασαν στα ψηλά γράμματα των εφημερίδων. Άρα λοιπόν τώρα οτιδήποτε συμβεί θα μαθαίνετε και πρέπει, και καλά κάνει, θα πρέπει να προστατεύονται οι πελάτες. Ταυτόχρονα οδηγεί τις εταιρείες να αυξήσουν υποχρεωτικά
τα επίπεδα ασφάλειάς τους. Ο ρόλος του DPO πράγματι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ρόλος για τις εταιρείες. Εμείς έχουμε το DPO, τον έχουμε όχι μόνο στην αρχή απέναντι στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, μια και πρόσφατα βγήκαμε εκεί. Και ταυτόχρονα και ο Άγιος φοβέρα θέλει πράγματι, υπάρχουν πάρα πολύ ψηλά πρόστιμα και τα οποία αν κάτι συμβεί και είναι πάρα πολύ σοβαρό, μπορεί πραγματικά να κλείσει μια εταιρεία, γιατί το 4% στο τζίρο της μαμάς είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Τα private, τα προσωπικά δεδομένα πράγματι διευρύνονται. Είμαστε πλέον σε μια digital εποχή, άρα υπάρχουν πλέον έξτρα πληροφορίες οι οποίες προσωποποιούν και μπαίνουν στο χώρο των προσωπικών δεδομένων. Είτε αυτά είναι γεωδεδομένα, είτε αυτά τα ιατρικά, έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν. Υπάρχουν πλέον τα social δεδομένα, άρα λοιπόν τα προσωπικά δεδομένα ουσιαστικά διευρύνονται. Συγκεκριμένα, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι νέα. Και ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα, θυμάμαι στον χώρο της μηχανογράφησης, πολλές φορές λαμβάναμε υπόψη πράγματα καινούρια, λέγαμε θα λάβω υπόψη μου αυτό και όποτε έρθει η ώρα θα μαζέψω κάποια δεδομένα, ήταν για το μέλλον. Δεν υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες κρατάς μόνο επειδή τις χρειάζεσαι, χρειάζεσαι να τιμολογήσεις, δεν υπάρχει κάτι που θα κρατήσεις και το κρατάς μόνο και μόνο για να το έχεις. Αυτά δηλαδή που ξέραμε κάποτε ουσιαστικά τελειώνουν. Ουσιαστικά έχουμε δυνατότητες που δίνονται στον πελάτη σε σχέση με τη μεταφορά, το είπαμε, το portability, και σε σχέση με τη διαγραφή των δεδομένων του. Βέβαια, υπάρχει, ανάλογα με το αντικείμενο της κάθε εταιρείας, υπάρχει και ένα local legal framework. Δηλαδή, δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να πει, για παράδειγμα, ότι θέλω να μου σβήσει τα δεδομένα, αν για παράδειγμα από τον νόμο έχει τη δυνατότητα να έρθει και να σου κάνει μια αναγγελία ζημιάς μέχρι και 3 χρόνια μετά. Υπάρχει δηλαδή ένα framework που πρέπει να το κοιτάζεις πάντα σε σχέση και με το ιδιαίτερο αντικείμενο της εργασίας, το αντικείμενο της εταιρείας που έχεις. Για τη διεύρυνση μιλήσαμε, υπάρχει συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση που αφορά τα πάντα. Ανάλογα με το τι θέλεις να κάνεις, πρέπει να είναι σαφές και πρέπει να καταλάβει ο πελάτης για ποιο λόγο το θέλεις, έτσι ώστε να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τα δεδομένα του. Μιλήσαμε για τη γνωστοποίηση, για τα πρόστιμα και βέβαια θέλω να δώσω λίγο και την IT, μια και το καπέλο μου είναι IT, έτσι. Να δώσω λίγο την IT πλευρά, τις επενδύσεις δηλαδή πρέπει να κάνει κανείς ώστε να μπορέσει να συμμορφωθεί. Πρέπει ουσιαστικά να επενδύσει σε συστήματα που BPM συστήματα που λέμε, δηλαδή να μπορέσει να καταγράψεις όλες σου τις διαδικασίες. Πρέπει να επενδύσει σε συστήματα ασφαλείας για το security και ταυτόχρονα για το data governance. Για μας το πιο σημαντικό κομμάτι, και αυτό είναι που έχουμε διαπιστώσει και θα το δούμε πιο κάτω, έχει σχέση με το data governance. Δηλαδή εργαλεία τα οποία ουσιαστικά έχουν σχέση με το access, με το data leakage, με το data monitoring, με το πώς θα γνωστοποιήσεις και θα κρατήσεις τα incidents που μπορούν να συμβούνε, με το data classification, το data quality. Πρέπει να έχεις ποιότητα στα δεδομένα σου. Όλο αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι του IT, το οποίο πρέπει να συνδυαστεί, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσεις να συμμορφωθείς. Το roadmap που ακολουθήσαμε. Η εμπειρία μας. Ξεκινήσαμε και ορίσαμε το governance model. Για παράδειγμα, όλη η ευθύνη είναι κάτω από έναν executive manager. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εγώ που έχω την ευθύνη για το GDPR. Στην Inter-American. Ουσιαστικά ορίσαμε ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι stakeholders και όσοι έπρεπε ήταν σε αυτό το governance model. Αναλύσαμε το GDPR και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε όσο πιο απλά μπορούσαμε το top management, γιατί δεν είναι και εύκολο πολλά πράγματα τα οποία έχουν ειδικά τεχνική πλευρά να γίνουν κατανοητά. Φτιάξαμε το GDPR policy και ταυτόχρονα αυτό το οποίο που είπε και ο κύριος Ζωγραφόπουλος, το Privacy Impact Assessment. Καθορίσαμε δηλαδή με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα δούμε πιο κάτω, τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογήσουμε το πού βρίσκεται η εταιρεία. Συγκεκριμένα η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποίησαμε ήταν η CMMI, θα τη δούμε λίγο πιο κάτω. Βρήκαμε λοιπόν όλα τα gaps που έχουμε
Και ουσιαστικά δημιουργήσαμε ένα πλάνο υλοποίησης. Η ενοποίηση, γιατί έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο security είχαμε αρκετές επενδύσεις και είχαμε προχωρήσει αρκετά. Η ενοποίηση λοιπόν των κοινών security incidents με τα incidents τα οποία τέτοιου τύπου που έρχονται, τα ενοποιήσαμε, κρατήσαμε τις έξτρα πληροφορίες σε συστήματα έτσι ώστε να μπορούμε να τα ριπορτάρουμε. Και τέλος, δημιουργήσαμε μια λίστα από KPIs και όπως σωστά είπε ο κύριος Ζωγραφόπουλος, δεν είναι μια εικόνα, ένα snapshot το οποίο το τρέχει και τελειώνει. Είναι κάτι το οποίο οτιδήποτε καινούριο έρχεται και κυρίως αυτό αφορά σε processes και IT applications, πρέπει αυτό να αναπροσαρμόζεται και πρέπει ουσιαστικά το privacy by design, το οποίο ουσιαστικά λέμε και ξαναλέμε όταν μιλάμε για το GDPR, πρέπει να γίνει η καθημερινότητα της εταιρείας. Τώρα, η εμπειρία μας, όταν κάναμε εμείς την αξιολόγηση του PIA, ουσιαστικά το PIA και η μεθοδολογία που επιλέξαμε, η Capability Maturity Model Integration, CMMI, που έχει αυτά τα pillars ουσιαστικά, έβγαλε ένα καλό επίπεδο. Και αυτό το καλό επίπεδο το έβγαλε γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε exposed στο ίντερνετ αρκετά, έχουμε το anytime. Έχουμε τη μαμά εταιρεία, την ΑΚΜΕΑ, η οποία μας πιέζει αρκετά και καλά κάνει στο κομμάτι του security. Και επίσης, πριν από 2 χρόνια, μπήκε στη ζωή μας το Solvency, το οποίο απέτησε σε επίπεδο data governance σημαντικά πράγματα. Απλά περιορίστηκε κακώς, αν είχε από τότε επεκταθεί σε πολύ περισσότερα και στα προσωπικά δεδομένα data, θα ήμασταν σχεδόν έτοιμοι. Περιορίστηκε λοιπόν σε οτιδήποτε data ήταν χρησιμοποιόντουσαν σε υπολογισμούς και σε αποτελέσματα εταιρείας. Άρα, ήμασταν σε ένα καλό επίπεδο για να ξεκινήσουμε. Τα findings τώρα. Νομίζω ότι τα findings λίγο πολύ όποιος έχει ξεκινήσει τα ίδια θα βρει. Το consent πρέπει οπωσδήποτε να ετοιμαστείς έτσι ώστε και να παίρνεις τη συνένεση αλλά σημαντικό το opt-out. Δηλαδή όλοι πιθανότατα πολύ να έχουμε να ζητάμε τη συνένεση αλλά πρέπει ο πελάτης να μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει, να σταματήσει, να άρει ουσιαστικά τη συνένεση. Το retention. Το πώληση δηλαδή που πρέπει να φτιάξεις έτσι ώστε κυρίως όταν κρατάς φυσικό αρχείο μέχρι πόσα χρόνια ανάλογα με το είδος του document, ανάλογα με το είδος του, με το line of business, με την νομοθεσία, την ειδική νομοθεσία που υπάρχει σε αυτό έτσι ώστε να καταστρέφεις ό,τι πλέον δεν χρειάζεται. Μιλήσαμε για το portability, ουσιαστικά το security συνεχώς το ενισχύει. Για παράδειγμα, υπήρχαν πολλά πράγματα που ενισχύσαμε, κόψαμε ακόμα και τα USB πλέον, που θέλαμε να το κόψουμε από την αρχή, αλλά πλέον λόγω του GDPR δεν θέλουμε πλέον να υπάρχει κανένας κίνδυνος. Πρόσφατα συνέβη και αυτό. Έφαγα ένα τέταρτο δηλαδή για να πάρω την παρουσίαση με ειδική έγκριση μαζί μου. Το forgetness, όπως είπαμε, μπορεί δηλαδή ο πελάτης να πει να διαγραφούν τα στοιχεία του. Είναι πολύ σημαντικό τα contracts, τα συμβάσεις που έχεις με τους τρίτους. Πρέπει να τις ξαναδείς και πρέπει να υπάρχουν μέσα όροι που αφορούν το GDPR έτσι ώστε να σε διασφαλίζουν. Το auditing πρέπει πλέον να αφορά όχι μόνο ελέγχους τυπικούς, αλλά πρέπει και στο GDPR το auditing της εταιρείας να μπορεί να μπει και να ελέγξει. Και ουσιαστικά έχουμε και το incident management, δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε σε περίπτωση που κάτι συμβεί. Τα βήματα τώρα που ακολουθήσαμε. Το πρώτο πράγμα ήταν ο DPO. Νομίζω τα έχετε δει, αν θυμάμαι, το Μαρουλιανάκι πολλές φορές αυτά. Ουσιαστικά ορίσαμε το DPO, ορίσαμε τους data owners, φτιάξαμε την πολιτική, δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στο awareness. Το να καταλάβει δηλαδή όλος ο κόσμος πόσο σοβαρό είναι όχι μόνο λόγω προστιμού, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ζωγραφόπουλος, αλλά πρέπει να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι το περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που είναι ο πελάτης, να τον προφυλάξεις και να τον προστατέψεις. Και βέβαια υπάρχουν κάποια πράγματα που προσπαθήσαμε να επιμείνουμε, όπως ήταν το clean desk policy, δηλαδή να μην έχει κάποιος πάνω στο γραφείο του πράγματα τα οποία αποκαλύπτουν κάποια ευαίσθητα δεδομένα. Η πιο εύκολη λύση, ξέρετε, είναι κάποιος αφήνει και οτιδήποτε ή ανοιχτό το PC και φεύγει. Όλα αυτά πλέον έχουν γίνει παρελθόν και για να γίνουν παρελθόν πρέπει να αλλάξει το mindset της εταιρείας και θέλει πολύ καλό και συνεχές awareness. Ουσιαστικά είδαμε αρκετά processes,
νέα πρόσθεση ώστε να μπορούμε να ικανοποιήσουμε αυτά του νέου τύπου αιτήματα των πελατών σε περίπτωση που θέλει να τον διαγράψουμε, στην περίπτωση που θέλουμε να, το portability, να του μεταφέρουμε τα data. Τέτοια πράγματα εμείς δεν τα είχαμε και είναι λογικό. Αναφέρθηκε πολύ σωστά στο encryption και στο masking, νέες τεχνολογίες προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Ο κύριος Ζωγραφόπουλος και έχει δίκιο, πλέον οποιοδήποτε κάνει μια ανάλυση δεν βλέπει προσωπικά δεδομένα, βλέπει τα πάντα είναι encrypted και φυσικά και στο cloud ισχύει. Ορίσαμε κάποιους νέους ρόλους, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται πολλές φορές να δώσουν data, άρα προέκυψε η ανάγκη του data traffic controller, ενός ανθρώπου δηλαδή που είναι ουσιαστικά το gateway ανάμεσα στο ποιο ζητάει και το τι, και το τι παίρνει, με την έννοια την τεχνική, έτσι. Ουσιαστικά είδαμε τα συμβάσεις των τρίτων, όπως είπαμε, και φτιάξαμε και αυτή τη λίστα με τα KPIs ώστε να μπορούμε να τεστάρουμε ανά πάση στιγμή τον εαυτό μας που βρισκόμαστε. Τώρα, ποιο είναι το cycle του data breach cycle. Θα μιλήσετε αναλυτικά εσείς. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι οτιδήποτε σωστά, όπως υπόθηκε και πριν, οτιδήποτε αφορά είτε έγινε κατά λάθος, είτε εσκεμμένα και που χάθηκαν, αλλάχθηκαν δεδομένα ή αποκαλύφθηκαν προσωπικά δεδομένα, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός έτσι ώστε και να μπορείς να αναγνωρίσεις το πρόβλημα και να το κάνεις investigate ως εταιρεία, ένα μηχανισμό μέσα στην εταιρεία και να μπορείς να το ριπορτάρεις εσωτερικά. Εμείς έχουμε βέβαια και την ACME, άρα λοιπόν είναι ένα extra reporting, να μπορείς να το κάνεις evaluate, να το αξιολογήσεις, δηλαδή τι είδους πρόβλημα είναι και να πάρεις αντίστοιχες αποφάσεις, φυσικά να το γνωστοποιήσεις στις αρχές, ένα μηχανισμό που θα το διασφαλίζει αυτό, και τέλος, στην περίπτωση που είναι σοβαρό και πράγματι πρέπει να γίνει, πρέπει να ενημερώσεις και όλους τους πελάτες, να υπάρχει δηλαδή ένα πώληση που θα δείχνει ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσεις, ώστε να ενημερώσεις όλους όσους πιθανά με τη διαρροή αυτή κινδυνεύουν με τα data στο γύρω-γύρω. Τώρα, τι έβγαλε τον κάπτο δικό μας από εμπειρία. Ακριβώς επειδή έχουμε, όπως είπα, είχαμε αρκετό exposed στο ίντερνετ, είχαμε επενδύσει αρκετά στο security, πιο πολύ το δικό μας κομμάτι ήταν data governance. Και γι' αυτό και μιλάω και για operational excellence. Γιατί υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα, η εύκολη λύση είναι θέλω να δημιουργήσω ένα GDPR γαλλόν. Ωραία, κάτω ένα copy. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα πλέον, αλλά παλιά κάτι τέτοια υπήρχαν. Ή υπήρχαν παραπάνω από μία φορές τα sources. Πλέον υπάρχουν καταγεγραμμένα τα πάντα, υπάρχουν encrypted τα πάντα και ουσιαστικά όλα αυτά είναι data governance εργαλεία. Εργαλεία δηλαδή που σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις αυτές τις επεμβάσεις στο IT landscape σου. Τώρα, η εμπειρία μας, γιατί συνήθως όλοι υποτιμούμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, το clean desk policy. Εμείς ευτυχώς έχουμε μια lean μεθοδολογία σε εξέλιξη στα operations, όπου ουσιαστικά υπάρχει μεθοδολογία η 5S, δεν ξέρω πόσοι την έχουν ακούσει, που ουσιαστικά αυτό που προτρέπει είναι να τακτοποιείς τα πράγματα ώστε να μπορείς να τα βρεις πιο εύκολα, να είσαι πιο efficient, πιο effective. Όλο αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο είχαμε κάνει κάποια βήματα, άρα δεν ήταν η πρώτη φορά που τα ακούγανε. Είναι δύσκολο να σβήσεις, να καταστρέψεις και έχει και κόστος φυσικό αρχείο. Θέλει δουλειά το να ταξινομήσεις και να στα unstructured data που έρχονται. Ουσιαστικά το awareness, όπως είπα, είναι κάτι το οποίο έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Θέλει ουσιαστικά να δεις όλες τις συμβάσεις με τους τρίτους που έχεις και βέβαια πρέπει να κοντρολάρεις τα data που έχεις, τα αιτήματα για data που έρχονται. Τέλος, γιατί θεωρούμε ότι πράγματι είναι μια ευκαιρία για operational excellence, γιατί όταν καταφέρεις να συμμορφωθείς, πρώτα απ' όλα και το loyalty και η εμπιστοσύνη και των πελατών αυξάνεται. Η φήμη της εταιρείας και ειδικά στο χώρο με αυτούς που συνεργάζεσαι αυξάνεται. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μεγαλώνει. Εμείς μέχρι τώρα είχαμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω των digital υπηρεσιών που δίνουμε. Δεν θέλουμε να είναι μόνο αυτό. Θέλουμε να είναι και στο χώρο της ασφάλειας των δεδομένων.
τοπία που είπαμε ότι θα πρέπει να τρέχουμε και να κάνουμε να το επικαιροποιούμε. Ουσιαστικά εκεί δείχνει και πόσο πραγματικά digital είσαι. Είναι ένα benchmark, digital benchmark, να δεις τι πράγματα πρέπει ουσιαστικά να βελτιώσεις. Ταυτόχρονα, με τα εργαλεία που βελτιώνεις την ποιότητα, κρατάς πραγματικά τα data που θέλεις, γίνονται γρηγορότερα τα συστήματα, βγάζεις πιο γρήγορα αποφάσεις και ουσιαστικά εμείς επενδύουμε στα data ακριβώς για να μπορούμε να αποφασίσουμε γρήγορα μέσα από γεγονότα και δεδομένα. Και βέβαια όλη αυτή η βελτίωση, όλο αυτό το περιβάλλον που περιγράφω βελτιώνει και το κόστος από τη στιγμή που δεν έχεις περιτά πράγματα. Άρα επιμένω ότι από τη στιγμή που θα μπορέσεις, και αυτή είναι η πρόκληση για μας, να κάνεις όλα αυτά που προείπα, πραγματικά είναι μια μεγάλη ευκαιρία και δεν είναι μόνο ρίσκο ή μόνο το πρόστιμο όπως αρκετοί λένε. Ευχαριστώ πολύ.